Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στην σημερινή εκδήλωση και σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Στην σημερινή εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα βιβλία του Dr. Άντι Παναγιώτου Χατζηδιώσης, της ΣΕΟΣ, «Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου», που γράφτηκε ως ένα μνημόσυνο στη μνήμη του πατέρα του Παναγιώτη Χατζηδιώσης, παλιότερα γραμματέα της συντεχνίας υποδηματεργά των Λευκοσίας. Και δεύτερον, η μετάφραση στα ελληνικά του βιβλίου του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου στις φλόγες του Κυβερνίου, που αναφέρεται στα Οκτωβριανά, δηλαδή την εξέργεση των Κυπρίων εναντίον της Αγγλίας, αγγλικής απεικιότητας, κρατίας στο νησί των Οκτωβρίων του 1931. Η εκδήλωση αρχίζει με το καλωσόρισμα του γραμματέα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, κ. Ανδρέα Καραλωλή. Αγαπητοί φίλοι, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην απόψινή παρουσίαση του βιβλίου του εκλεκτού συγγραφέα και λογοτέχνη «Η ιστορία και οι ιστορίες του πατέρα μου, Άντι Χατζηπαναγιώτου Οδυσσέως». Είχα την ευκαιρία να με τροφιλήσω και να διαβάσω αρκετές ιστορίες από αυτόν το πολύ ευχάριστο βιβλίο. Σας ομολογώ ότι δεν μπορείς να πεις ότι θα διαβάσω αυτήν τη μισή ώρα που έχω στη διάθεσή μου. Όταν αρχίσεις να διαβάζεις τις ιστορίες, θα πρέπει να διαθέσεις ώρα και πλέον. Γιατί η μια ιστορία σε οδηγεί στην άλλη. Η γλώσσα ρέει, πολύ ευχάριστη, και η χρήση της κυπριακής διαλέκτου είναι άριστη. Σαν να βρισκόμαστε εκεί μάρτυρες στις ιστορίες τις οποίες διηγείται ο Άντις Παναγιώτου. Και γι' αυτό σας παροτρύνω όλους να φροντίσετε, να προμηθευτείτε το βιβλίο και είμαι βέβαιος ότι θα σας χαρίσει όλους πολύ ευχάριστες ώρες. Ο Δόκτωρ Άντις Παναγιώτου Χατζηοδυσσέως γεννήθηκε στη Λευκοσία. Σπούδασε Αγγλική και Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια σπούδασε Ρωσική Γλώσσα και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων MA και Master of Education στη διδακτική της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας από τα Πανεπιστήμια του Λίτς και Κολούμπια, αντίστοιχα καθώς και PhD στην επιστήμη της μετάφρασης, με έμφαση στη μετάφραση της κυπριακής ποίησης στα αγγλικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Δόκτωρ Παναγιώτου εργάστηκε ως καθηγητής αγγλικός στη μέση εκπαίδευση επί σειράν ετών. Αφυπηρέτησε από τη δημόσια εκπαίδευση ως επιθεωρητής στη μέση εκπαίδευση για τα αγγλικά. Μετά την αφυπηρέτησή του, εργάζεται ως αναπληρωτής καθηγητής στο American College και στο European University της Κύπρου. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον χώρο της μετάφρασης, της κυπριακής λογοτεχνίας, της μελέτης και της έρευνας των μεταφράσεων της κυπριακής λογοτεχνίας σε ξένες γλώσσες, αλλά κυρίως στα αγγλικά. Εργασίες του στους ανωτέρω τομείς, καθώς και μεταφράσεις του της κυπριακής λογοτεχνίας, έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα έντυπα και αυτοτελείς εκδόσεις όπως «Poems of Love and Sorrow», «Ποιήματα αγάπης και οδύνης» του Άντι Κανάκη και «Στις φλόγες του Κυβερνίου», που είναι η μετάφραση του ημερολογίου του Χριστόδουλου
Γαλατόπουλου από τις εκδόσεις Επιφανίου. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρα Παναγιώτου για τη μεγάλη τιμή που μας έκανε να βρίσκεται απόψε μαζί μας. Ακολούθως, ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Ιωάννης Κουκουλαρίδης, απευθύνει χαιρετισμό, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμότατα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Εκ μέρους της Πολιτείας να εκφράσω και εγώ την ικανοποίησή μας που βρίσκεστε όπως μαζί μας, κύριε Παναγιώτου. Είχα την ευκαιρία να δω το βιβλίο σας, όπως και ο κύριος Καραολής, να διαβάσω αρκετές από τις ιστορίες. Η λαογραφική βιβλιογραφία είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο και την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι για διάφορους ιστορικούς λόγους η Κύπρος δεν είχε τα υψηλά ακαδημαϊκά ιδρύματα που είχαν άλλες χώρες της Ευρώπης, πανεπιστήμια, μουσεία και βιβλιοθήκες. Έτσι, δεν καταγράφηκαν μεθοδικά, επιστημονικά, οι συνήθειες των Κυπρίων τους τελευταίους 5-10 αιώνες. Και οι τελευταίες γενιές που έχουν την ευκαιρία να καταγράψουν τον κώδικα αξιών, αλλά και τις συνήθειες αυτών των γενεών, είναι οι δικές μας γενιές, που έχουν μέχρι το 1920-30, καλά μέσα στην απεικιοκρατία, όπου συνέχιζαν να υπάρχουν οι συνθήκες σχεδόν πανομοιότυπες με αυτές, τουλάχιστον στο Ήπεθρο, όπου προϋπήρχαν τους τελευταίους 10 αιώνες στην Κύπρο. Η λαογραφική βιβλιογραφία, όπως τα βιβλία του κ. Παναγιώτου, διατηρούν, καταγράφουν και συντηρούν τον κώδικα με τον οποίο λειτουργούσαν οι Κύπροι, χωρίς να έχουν δικούς τους νόμους, χωρίς να έχουν δικούς τους επίσημους αρχηγούς, συνέχιζαν να έχουν μια προοδευτική κοινωνία. Μια φωτογραφία που δείχνει κιόλας την ποιότητα των Κυπρίων και είναι και από τους λόγους που εμείς διατηρήσαμε το χαρακτήρα μας και τις αξίες μας μέσα από τους αιώνες, ασχέτως με το ποιοι κυβερνούσαν στα αστικά κέντρα στην Κύπρο και ήταν κατακτητές. Είναι μια φωτογραφία με το Αλακάτι, στο οποίο βρήκε ο παππούς σας, αν το αντιλαμβάνομαι, ο παππούς σας σκοτώθηκε εκεί. Εκεί στο Αλακάτι θα δει κάποιος και μια τουρπίνα του νερού δίπλα. Και φαίνεται, από μια φωτογραφία τουλάχιστον, αλλά και γνωρίζοντας κάποιος τους Κύπρους καλά, μπορεί να το ξέρει, φαίνεται πως ο άνθρωπος, ο προοδευτικός, ήθελε να φέρει την τεχνολογία στο χωράφι του, στη ζωή του, για να καταληρεύσει τους όρους και τις συνθήκες της διαβίωσης του, αλλά κράτησε το παλιό. Άνετα θα μπορούσε να χαλάσει αυτό το Αλακάτι το παλιό, για να το κάνει τόπο για περισσότερη καλλιέργεια ή τέλος πάντων να μην το έχει στα πόδια του. Ειδικά αφού είχε και ένα θανατηφόρο ατύχημα δίπλα, κοντά. Όμως οι Κύπροι κουβαλούσαν μέσα τους μια τέλος πάντων αρμονία, μια ισορροπία, με σεβασμό στο παρελθόν, σεβασμό στις αξίες, το περιβάλλον και ταυτόχρονα ήταν ανοιχτοί σε ό,τι καλό, σε ό,τι προοδευτικό μπορούσε να εισάξουν. Θα ήθελα να πω ακόμα πολύ περισσότερα και για το κυβερνείο και λόγια, γι' αυτό θα πει ο κύριος Χαραλάμπους φυσικά που τα γνωρίζετε καλύτερα. Προσβλέπω σε μια πολύ όμορφη συζήτηση απόψε. Σας ευχαριστώ. Στην συνέχεια, ο συγγραφέας του βιβλίου, Dr. Αντί Παναγιώτου Χατζιοφυσσέος, κάνει μια εισαγωγική αναφορά στο χρονικό, τους στόχους και το περιεχόμενο του βιβλίου του. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα, «Ιστορία και ιστορίες του πατέρα μου», αποτελεί το επιστέγασμα μακροχρόνιας έρευνας σε αρχεία, σε μουσεία, σε βιβλιοθήκες και προσωπικών συνεντεύξεων με άτομα μεγάλης ηλικίας για τη συγκέντρωση του σχετικού υλικού, καθώς επίσης και πολλών ωρών έντονης συγγραφικής δουλειάς. Το βιβλίο εκδόθηκε στη Λευκωσία το 2014 από τις εκδόσεις «Λιτερατούρα et Artes». Στόχος της συγγραφής του βιβλίου ήταν πρώτον να αναδείξει και καταγράψει τη συμβολή του πατέρα μου, Παναγιώτη Χατζιοδησίος, στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ο πατέρας μου υπήρξε από τους προτεργάτες στην ίδρυση της πρώτης συντεχνίας στην Κύπρο, επί καιρού Αγγλοκρατίας, της συντεχνίας των υποδηματεργατών, της οποίας και διατέλεσε γραμματέας για δύο συνεχόμενες χρονιές,
το 1939 και 1940. Δεύτερο, να διασώσει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ιστορίες που μας διηγεί το συχνά, οι οποίες είναι παρμένες από την παιδική και την νεανική ηλικία του πατέρα μου ως μυσταρκός και στη συνέχεια ως σκαρπάρης και ακολούθως από την όριμη του ηλικία ως πραγματευτής. Μέσα από τις ιστορίες αυτές προβάλλουν ξεκάθαρα τα βιώματα, οι εμπειρίες, τα προβλήματα και οι αγώνες για επιβίωση μέσα από την καθημερινή βιοπάλη του ιδίου και ατόμων του οικογενειακού, εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος του κατά τις διάφορες περιόδους της ζωής του στις δεκαετίες των 30, 40, 50, 60 και 70 χρόνων. Ταυτόχρονα, σκιαγραφούν με έμμεσο μεν, αλλά πολύ εύστοχο τρόπο, τις κοινοοικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες της εποχής του. Κατά τη συγγραφική διαδικασία, προσπάθησα να διατηρήσω το ύφος, τη μορφή και τον τρόπο διήγησης των ιστοριών αυτών από τον πατέρα μου, γι' αυτό και τα κατέγραψα στην κυπριακή διάλεκτο και με έντονα μαύρα γράμματα στο βιβλίο για να διακρίνονται και να αναγνωρίζονται καλύτερα, διατηρώντας το κωμικό, χιουμοριστικό και ευτράπελο στοιχείο. Προτίμησα, ωστόσο, να δώσω το σκηνικό υπόβαθρο κάθε ιστορίας στην κοινή ελληνική για να μπορεί να διαβαστεί από ευρύτερο κοινό. Επιπρόσθετα, για καλύτερη κατανόησή τους από τον νεότερο σε ηλικία αναγνωστικό κοινό, είτε αυτό είναι Κύπροι είτε Ελλαδίτες, έχω προβεί και στη συγγραφή εκτεταμένων επεξηγηματικών υποσημειώσεων για το νόημα και τη σημασία πολλών λέξεων της κυπριακής διαλέκτου, δηλώνοντας ταυτόχρονα και την ετυμολογία των λέξεων αυτών. Εκτός από τις γλωσσικές επεξηγηματικές υποσημειώσεις, παραθέτω επίσης και επεξηγηματικές υποσημειώσεις για τα υπαρακτά πρόσωπα, για τις τοποθεσίες, για τα γεγονότα που αναφέρονται στις ιστορίες αυτές, χάρη της ιστορικής αλήθειας. Το βιβλίο ακολουθεί την εξής δομή. Αρχίζει με τη βιογραφία του πατέρα μου, περιγράφει τη φτώχεια, τις δυσκολίες που πέρασε αφού ορφάνεψε από την ηλικία των 2 χρονών, την ανάγκη να βιοπαλέψει από την ηλικία των 11 χρονών, πρώτα ως μυσταρκός και μετά ως καρπάρης. Δεν ξέρω αν μερικοί αν ξέρουν τη λέξη μυσταρκός. Οι νεότεροι μπορεί να μην την ξέρουν. Μυσταρκός βασικά ήταν ο δούλος του αφεντικού, στο οποίο πήγαινε το άτομο να μάθει μια τέχνη. Αλλά έκανε όλες τις δουλειές. Πρόσεχε τα παιδιά, μαγείρευε, ψώνιζε, κουβαλούσε νερά, το νερό από τη βρύση. Όλα αυτά τα έκανε ο μυσταρκός. Ήταν βασικά ο υπηρέτης, ο δούλος στην πραγματικότητα του αφεντικού του. Και μετά ο Σκαρπάρης. Την εμπλοκή του στο συνδικαλιστικό κίνημα για τη δημιουργία της συντεχνίας των υποδηματεργατών, μέσα από την οποία υπηρέτησε σε διάφορα πόστα, όπως αυτόν του απλού μέλους, του Συμβούλου, του Επιτρόπου για τη Σύνταξη Άρθρων της Συντεχνίας, του Ταμεία, του Αντιπροσώπου της Συντεχνίας σε Πανκύπριες Πανεργατικές Συγκεντρώσεις και τέλος την εκλογή του στη θέση του Γραμματέα της Συντεχνίας. Αναφέρει επίσης τη δράση του μέσα από δραστηριότητες του Μορφωτικού Συλλόγου Πρόοδος κάτω Λακατάμιας. Μαζί με άλλους συντρόφους έκανα διαφώτιση του κόσμου ανεβάζοντας θεατρικά έργα και προωθώντας τη λύση πολλών κοινοτικών προβλημάτων. Με συγχωρείτε. Τέλος περιγράφει τη ζωή του ως πραγματευτής, αφού εγκατέλειψε το επάγγελμα του Σκαρπάρη, το οποίο δεν είχε πια μέλλον, λόγω της εμφάνισης στην αγορά έτοιμων υποδημάτων από την Αγγλία. Η βιογραφία πλαισιώνεται και από πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ακολουθούν ιστορίες από τις εμπειρίες του κατά τα διάφορα στάδια της ζωής του. Χωρίζονται κατά χρονολογική σειρά σε 5 μέρη.
Είναι ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια, από την περίοδο κατά την οποία εργαζόταν ως καρπάρης, από την περίοδο κατά την οποία εργαζόταν ως πραγματευτής, από τη σύντομη παραμονή του στην Αγγλία για θεραπεία και τέλος, οι γενικές ιστορίες πάνω σε διάφορα θέματα, οι οποίες ήταν ευρέως γνωστές την τότε εποχή και κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα. Όπως τα ανέφερα και προηγουμένως, σχεδόν όλες οι ιστορίες έχουν χαρακτήρα ευχάριστο, κωμικό και χιουμοριστικό. Και για τον λόγο αυτό, το ηθικό δίδαγμα που εξάγεται από αυτές είναι έντονο και διαχρονικό. Το επόμενο κεφάλαιο περιλαμβάνει ένα μεγάλο κατάλογο από κυπριακές παροιμίες, από γνωμικά και ρητά, που χρησιμοποιούσε ο πατέρας μου συχνά ως επιστέγασμα για κάθε γεγονός και για κάθε περιστατικό που διηγείτο. Αυτές έχουν καταχωρηθεί με αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με την πρώτη λέξη της παροιμίας, του γνωμικού ή του ρητού, για εύκολη ανέβρεσή τους μέσα από τον κατάλογο. Σε μερικές παροιμίες, γνωμικά και ρητά, δίδεται σε παρένθεση η επεξήγηση και η χρήση της κάθε μιας ξεχωριστά. Και σε άλλες δίδονται επεξηγηματικές υποσημειώσεις για το νόημα και τη σημασία συγκεκριμένων λέξεων της κυπριακής διαλέκτου. Ωστόσο, οι πιο πολλές είναι γνωστές ή ευκολονόητες, οπότε δεν θεωρήθηκε απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη επεξήγηση. Πραγματικά, όταν πάρει κάποιος το βιβλίο θα δει ένα μεγάλο αριθμό από κυπριακές παροιμίες. Είναι σαν ένα λεξικό κυπριακών παροιμιών. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες και όπως είπα και προηγουμένως, σε μερικές επεξηγείται η χρήση της κάθε μιας και σε άλλες επειδή είναι εύκολες στην κατανόησή τους, απλά αναφέρονται εκεί. Τέλος, στο παράρτημα παρατίθεται και μια μικρή επιλογή από τα πρακτικά των συνεδριών της συντεχνίας των υποδηματεργατών Λευκωσίας κατά την περίοδο του 1939-1940, κατά την οποία ο πατέρας μου διατέλεσε γραμματέας της συντεχνίας, για να γίνει καλύτερη η κατανόηση της προσφοράς και της δράσης του μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα. Μέσα από το μικρό αυτό δείγμα των συνεδριών της συντεχνίας μπορεί επίσης κάποιος να δει μερικά από τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι υποδηματεργάτες και οι εργάτες γενικότερα, καθώς και τους αγώνες του και τους αγώνες που αναλάμβαναν οι συντεχνίες για την επίλυσή τους. Τα πρακτικά των συνεδριών αυτών πάρθηκαν από το βιβλίο των πρακτικών Ολομέλειας Συντεχνιών και Ολομέλειας Διοικητικών Συμβουλίων των Συντεχνιών, που βρίσκεται στο Εργατικό Μουσείο της ΠΕΟ. Δεν σας κρύβω ότι, καθ' όλη τη διάρκεια της συγγραφικής διαδικασίας, πάλευα μέσα μου διάφορες αντικρουόμενες σκέψεις και σοβαροί προβληματισμοί. Για παράδειγμα, σκεφτόμουν, τι ενδιαφέρον τον κόσμο η ζωή και οι ιστορίες του πατέρα μου, ποιος θα θέλει να τις διαβάσει, ποιος γνωρίζει τον πατέρα μου και τι σημασία έχουν γι' αυτόν οι ιστορίες του. Ο πατέρας μου δεν ήταν μια γνωστή και σημαντική προσωπικότητα ανάμεσα στους πολιτικούς, επιχειρηματικούς ή λογοτεχνικούς κύκλους της εποχής του. Είχε όμως, όπως τα ανέφερα προηγουμένως, μια σύντομη αλλά αξιόλογη δράση στα συνδικαλιστικά δρόμενα της Κύπρου ως γραμματέας της συντεχνίας. Τελικά υπερίσχυσε η σκέψη ότι ίσως έστω και αυτό να ήταν αρκετό να γραφτεί κάτι γι' αυτόν και να γίνει γνωστή η συμβολή του. Όσον διαφορά τις ιστορίες του, σκεφτόμουν ότι ίσως και αυτές μπορούσαν να αποβούν χρήσιμες για τη γνώση και την κατανόηση των συνθηκών της ζωής, των εθίμων, των συνηθιών και των ιστορικών γεγονότων της εποχής του. Ωστόσο, με την έκδοση και την κυκλοφορία του βιβλίου, όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και οι αντικρουόμενες σκέψεις για τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της συγγραφής του βιβλίου διαλύθηκαν, γιατί η ανατροφοδότηση ή όπως λέμε στα αγγλικά το feedback και τα σχόλια που παίρνω από αναγνώστες του βιβλίου είναι πολύ θετικά, ευνοϊκά και κολακευτικά που μου δημιουργούν ένα αίσθημα ικανοποίησης και με κάνουν να νιώθω ότι πραγματικά επιτέλεσα
ένα χρήσιμο και αξιόλογο εγχείρημα. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί η αναφορά στις κοινωνικές συνθήκες και στους αγώνες των εργαζομένων μέσα από την βιογραφία του Παναγιώτη Χατζιοδυσσέως από τον κύριο Ανδρέα Κουκουμά, ιστορικό, πρωί γραμματέα του Μορφωτικού Γραφείου της ΠΕΟ. Διαβάζει ο κύριος Πάμπος Χαράλαμπος, διευθυντής της Παρικιακής. Συμπατριώτησες, συμπατριώτες, καλησπέρα σας. Ο Άντης Παναγιώτου Χατζιοδυσσέως με το βιβλίο του «Ιστορία και ιστορίες του πατέρα μου» φέρνει κοντά τον πατέρα του Παναγιώτη Χατζιοδυσσέως από μακριά κοντά μας στο προσκήνιο της εποχής μας. Στην ιστορία του Παναγιώτη Χατζιοδυσσέως καθρεφτίζεται η εικόνα του 20ου αιώνα και στις ιστορίες του η κοινωνική ζωή, τα ήθη και τα έθιμα μας μιας περασμένης εποχής του 20ου αιώνα, ενός πολυτάραχου αιώνα με δύο παγκόσμιους πολέμους που είχαν τις αρνητικές επιπτώσεις τους και στην Κύπρο ως αποικία της Μεγάλης Βρετανίας, που έλαβε μέρος και στους δύο παγκόσμιους πολέμους. Τον 20ο αιώνα διεξάγονται και δεκάδες άλλοι απελευθερωτικοί πολέμοι, αγώνες για την ελευθερία και ανεξαρτησία των αποικιών από τις εμπεριαλιστικές αποικιακές δυνάμεις, όπως και ο αγώνας του Κυπριακού λαού εναντίον τους Άγγλους αποικιοκράτες για απελευθέρωση της πατρίδας μας. Ο Παναγιώτης Χατζιοδυσσέως γεννήθηκε το 1914 στην Πάνωρα κατάμια της επαρχίας Λευκωσίας, όταν άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και απεβίωσε το 2003. Η ιστορία, συγκεκριμένα η βιογραφία του Παναγιώτη Χατζιοδυσσέως σε ένα σημαντικό της μέρος, είναι η ιστορία του Κυπριακού Εργατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος, αφού ο Παναγιώτης Χατζιοδυσσέως ήταν ένας από τους πρωτοπόρους συνδικαλιστές, ιδρυτές των πρώτων συντεχνιών στην Κύπρο, που αναγνωρίστηκαν από την αποικιακή κυβέρνηση των Άγγλων. Σε ηλικία 22 χρόνων γίνεται μέλος του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου το 1936 και ηγείται μαζί με άλλους πρωτοπόρους συνδικαλιστές της πρώτης συντεχνίας της ΨΕ ΠΕΟ, της συντεχνίας των Σκαρπάριδων Λευκωσίας, που ιδρύθηκε το 1931 με 80 μέλη ελληνοκυπρίους και τουρκοκυπρίους. Από νεαρός μαθητευόμενος στη βιοτεχνία των υποδημάτων, συνειδητοποίησε την κοινωνική του θέση και αγωνιζόταν μαζί με τους άλλους συνδικαλιστές για τη βελτίωση του βιωτικού και πολιτιστικού επίπεδου των εργαζομένων. Οι πρώτοι Κύπροι εργαζόμενοι στις βιοτεχνίες, στις οικοδομές, στα λιμάνια επί Αγγλοκρατίας, εργάζονταν σε συνθήκες στιγνής εκμετάλλευσης από τους εργοδότες. Οι ώρες εργασίας το καλοκαίρι υπέρβαιναν τις 15 ώρες και το χειμώνα τις 12, σε άθλιες συνθήκες εργασίας για ένα κομμάτι ψωμί. Ο Παύλος Λιασίδης, με τον δικό του ποιητικό τρόπο, στο ποίημα «Φτωχόκοσμος», αναλύει τη θεωρία του Καρλ Μάρξ πως η εργασία παράγει την υπεραξία, το κέρδος για τα αφεντικά. Οι πρωτοπόροι συνδικαλιστές, όπως ήταν και ο Παναγιώτης Χατζιοδυσσέως, αγωνίζονταν σε πολύ αντίξωες συνθήκες για να ιδρύσουν τις συντεχνίες και να διοργανώσουν τους πρώτους αγώνες για τα δικαιώματά τους. Ιδιαίτερα μετά τα Οκτωβριανά του 1931, οι Άγγλοι εφάρμοσαν ένα δικτατορικό σύστημα που φέρει την ονομασία του τότε στρατιωτικού διοικητή της Κύπρου, του Χάρπερ Πάλμερ, Παλμεροκρατία. Απαγορεύτηκαν όλα τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικές εφημερίδες και οι συγκεντρώσεις πέραν των 5 ατόμων σε εξωτερικούς χώρους. Η ίδρυση συντεχνιών επιτρεπόταν με βάση το πρώτο νόμο περί συντεχνιών της αποικιακής διακυβέρνησης του 1932, όμως με πολλές απαγορεύσεις. Απαγορευόταν επίσης η συνένεση και συστέγαση των συντεχνιών. Μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται ο αγώνας για την οργάνωση των εργαζομένων. Πρωτοπόροι συνδικαλιστές αναδεικνύονται τα μέλη του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου, όπως ήταν και ο Παναγιώτης Χατζιοδυσσέως, που ηγείται ως γραμματέας της συντεχνίας των Σκαρπάριδων το 1939 και 1940,
Το 1939 λαμβάνει μέρος στην Παγκύπρια συνδιάσκεψη για συνένωση των συντεχνιών. 60 συντεχνιών που συνέρχεται στην Αμόχωστον, που συνέρχεται ως εκπρόσωπος της συντεχνίας του. Όμως η συνδιάσκεψη διαλύεται βιαία από την Αποικιακή Αστυνομία, γιατί με βάση των νόμων περί συντεχνιών θεωρήθηκε παράνομη. Συλλαμβάνονται δεκάδες συνδικαλιστές που συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη ως εκπρόσωποι των συντεχνιών τους. Παρά τις δυσκολίες, συνεχίζονται οι προσπάθειες για συνένωση των συντεχνιών. Το 1941 συνέρχεται η νέα συντεχνιακή συνδιάσκεψη στη Λευκωσία, όπου λαμβάνουν μέρος αντιπροσώποι 70 συντεχνιών και ιδρύουν την Παγκύπρια Συντεχνιακή Επιτροπή ΨΕ. Οι Άγγλοι αποικιοκράτες δεν αντέδρασαν τότε, γιατί είχαν ανάγκη τους Κύπριους για να τους επιστρατεύσουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που άρχισε το 1940 και έληξε το 1945. Το 1947-48, όπως αναφέρεται στην ιστορία του, ο Παναγιώτης Χατζηοδυσσέος αλλάζει επάγγελμα και γίνεται πραγματευτής. Έτσι δεν μπορεί να ηγείται της συντεχνίας των Σκαρπάδιων ούτε και να είναι μέλος της. Παραμένει όμως ηγετικός τέλεχος της αριστεράς και πρωτοστατεί στην ίδρυση των Μορφωτικών Συλλόγων, πρόοδος της Κάτω Λακατάμιας και Ένωσης Νέων της Πάνω Λακατάμιας. Η όλη δράση του Παναγιώτη Χατζηοδυσσέως καταγράφεται στα πρακτικά της συντεχνίας του και σε συνεντεύξεις που έδωσε ο ίδιος το 1999 στο εργατικό βήμα, εφημερίδα της ΠΕΟ, στον τότε αρχισυντάκτη της αείμνηστον Κώσταν Κρέγκον, δημοσιογράφων και συγγραφέα. Φωτοτυπίες της συνέντευξης καθώς και ορισμένων από τις συνεδρίες της συντεχνίας υπάρχουν στο βιβλίο. Ο αείμνηστος Παναγιώτης Χατζηοδυσσέως ήταν από τους πρωτοπόρους συνδικαλιστές, λαϊκούς αγωνιστές, όπως και άλλα ηγετικά στελέχη της συντεχνίας του και άλλων συντεχνιών της ΨΕΠΕΟ. Π.χ. Ιωάννης Ορφανός, Κώστας Καντάρης, Ευστάθιος Ξινάρης και άλλοι. Και θα ακολουθήσουν μετά άλλα ηγετικά στελέχη του Κυπριακού Συνδικαλιστικού Κινήματος, όπως ο Παντελής Βαρνάβα, Χρήστος Λασέτσας, Ανδρέας Γιαρτίδης, Ανδρέας Φάντης και άλλοι. Επικεφαλής της ΠΕΟ με δεκάδες χιλιάδες μέλη και διεθνή αναγνώριση. Η ΠΕΟ ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη της ΨΟ, Παγκύπρια Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, το 1946. Ο Παναγιώτης Χατζηοδυσσέως ήταν ένας από αυτούς τους καπανείς του Κυπριακού Εργατικού και Λαϊκού Κινήματος. Ανδρέας Κουκουμάς, ιστορικός, πρώην γραμματέας του Κεντρικού Μορφωτικού Γραφείου της ΠΕΟ και γνωστός και εκλεκτός ποιητής με το όνομα Άντης Κανάκης. Σας ευχαριστώ. Ακολούθως ο κύριος Γιώργος Παναγιώτου, πολιτικός μηχανικός, έγγονος του Παναγιώτη Χατζηοδυσσέως, διαβάζει μερικές μικρές ιστορίες από το βιβλίο. Καλησπέρα σας. Το μητσοκάμιμα. Όπως κάθονταν γύρω από τον πάγκο τους και δούλευαν, οι τέσσερις καρπάριδες κοίταζαν που και που προς τα έξω και βλέπαν τους περαστικούς που περνούσαν από το σκαρπάριγό τους. Περαστικοί κάθε λόγης. Νέοι, γέροι, κοπέλες όμορφες, άσχημες, χοντρές, λεπτές, βρακοφόροι, παντελονάδες και άλλοι. Μερικοί περαστικοί με τον τρόπο που περπατούσαν, με τον τρόπο που κινούνταν ή και που συμπεριφέρονταν, ακόμη και με τον τρόπο που ντύνονταν, έδιναν αφορμή για σχολιασμό εκ μέρους των σκαρπάριδων. Έτσι, οι σκαρπάριδες του σκαρπάριγου το Φίνο, για να περνάει η ώρα, σχολιάζαν τους περαστικούς και αστειεύονταν. Ωστόσο, κάποτε, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, μερικά από τα σχόλιά τους, μερικές από τις παρατηρήσεις τους ή ακόμα και μερικές από τις ενέργειές τους, τους έβαζαν σε μπελάδες. Αυτό συνέβηκε τις προάλλες, έξω από το σκαρπάρικό τους, πέρασε μια νεαρή κοπέλα, κουνιστή, λυγιστή και εντυμένη προκλητικά. Μόλις την είδε ο Πετρής, της χαμογέλασε και της έκλεισε το δεξί του μάτι προκλητικά. Δεν πέρασαν 15 λεπτά και η νεαρή κοπέλα επιστρέφει από εκεί που είχε πάει και περνά πάλι έξω από το σκαρπάρικο. Τη βλέπει ξανά ο Πετρής και επαναλαμβάνει την ίδια πράξη, μόνο που αυτή τη φορά πιο προκλητικά. Πέρασε, δεν πέρασε ένας μήνας και έναν πρωί,
περνά από το Σκαρπάρικο ένας επιδότης και δίνει στον Πετρή μια κλίση να παρουσιάσει στο δικαστήριο στις 15 του επόμενου μήνα και η ώρα 10 το πρωί για δίκη. Το κατηγορητήριο, ότι εμιτσοκάμισε στην κυρία Θέκλα Κυπριανού προκλητικά. Στις 15 του μήνα, η ώρα 10, προ μεσημβρία, ο Πετρής βρισκόταν στο δικαστήριο. Τον φωνάζει ο δικαστικός κλητήρας και του προσάπτουν τα κατηγορητήριο. Κύριε Πέτρο Ιωάννου, κατηγορήσε ότι στις 10 του προηγούμενου μήνα, η ώρα 5 και η ώρα 5 και 15 το απόγευμα, εμιτσοκάμισε στην κυρία Θέκλα Κυπριανού προκλητικά. Παραδέχεσαι? Όχι, κύριε δικαστά, δεν παραδεχούμε. Τούτη κυρία παρεξήγησε με. Το μητσοκάμι μας σε εμάς τους Καρπάριες είναι μέρος της δουλειάς μας. Δηλαδή, εδώ κύριε δικαστά, όταν ράφκουμε έναν παπούτσι, εμείς οι Καρπάριες έχουμε δυο βελόνια. Πρώτα βγάλουμε την τρύπα στο γυρό του παπουτσού με το σπαθωτόν το σουβλί, μετά μπιούμε το έναν το βελόνι που το πάνω μέρος του παπουτσού και το άλλο που κάτω, που το μέρος της σόλας. Και ράφκουμε τις κλωστές με τα δυο μας τα σέρκα για να σφίξουν. Για να αντιθεί και να ραφτεί σφιχτά, βάλουμε όλοι μας τη δύναμη και εκείνη την ώρα άλλος καρπάρης σφίγγει τα δόντια του, άλλος δακάνει τα χείλη του, άλλος κουνκά, άλλος κλαίει, άλλος κλείζει αυτοί του τα μάτια, άλλος το έναν του τα μάτια. Εγώ να πούμε, κύριε δικαστά, κλείω το έναν μου μάτι για παραπάνω δύναμη. Εκείνη την ώρα έρεσε και τούτη κυρία έξω από το σκαρπάρικο και νόμισε ότι της εμιτσοκάμισα. Εγώ, κύριε δικαστά, είναι τη δουλειά μου που κάμνα. Καλά, τη δεύτερη φορά, έναν παπούτσι, κύριε δικαστά, έχει πολλές ράφες στο γύρο. Κάθε ράφη είναι ένα μητσοκάμιμα. Αθώος ο κατηγορουμένος. Κοκκάλων, κυρία Θέκλα. Αν έχει στίχη, διάβαινε. Όπως κάθε μέρα, οι τέσσερις καρπάριδες, στο σκαρπάρι Κοντοφίνο, κάθονταν όλοι στο πόστο τους γύρω από τον πάγκο του σκαρπάρι και δούλευαν εντατικά, χωρίς να γνωρίζουν τι τους επιφυλασσένει η τύχη εκείνη την ευλογημένη μέρα. Το σκαρπάρικο βρισκόταν απέναντι από το μαϊρκό του Πις Μιχαήλη. Για τον έξω κόσμο, το σκαρπάρικο φαινόταν ότι είχε μια προνομιακή θέση, γιατί μόνο ένας δρόμος το χώριζε από το μαγειρίο. Ωστόσο, για τους τέσσερις σκαρπάριδες που κάθονταν γύρω από τον πάγκο, ορισμένες μέρες ήταν σκέτο μαρτύριο. Δεν τους ένοιαζαν τις μέρες που μαγείρευαν εκεί φασόγια, κουκιά, φαγές κτλ. Γιατί αυτά ήταν συνηθισμένα φαγητά που μπορούσαν να τα φάνε όλοι. Το μαρτύριο ήταν ορισμένες μέρες, καθώς κάθοντας στον πάγκο τους και δούλευαν αμέριμνοι, έρχονταν ξαφνικά από το μαγειρίο απέναντι κάτι μυρωδιές, μα κάτι μυρωδιές που τους ερέθιζαν τα ρουθούνια. Σηκωτάκια τηγανιτά, άλλη μέρα ναφέγια, άλλη μέρα βοδινό με σκόρδο, άλλη μέρα κουπέπια και ντολμάδες. Αυτά δεν ήταν φαγητά για τα φτωχαδάκια όπως ήταν οι σκαρπάριδες, αλλά μόνο για τους πλούσιους. Όσο κι αν προσπαθούσαν να αποστρέφουν το βλέμμα τους από το μαγειρίο και να κοιτάζουν αλλού, να σκέφτονται κάτι άλλο και να... Όσο κι αν προσπαθούσαν να σκέφτονται κάτι άλλο και να διώχνουν από το μυαλό τους τις σκέψεις που σχετίζονταν με τις καλοφαγίες αυτές, ήταν αδύνατο, γιατί οι μυρωδιές και οι οσμές κατευθύνονταν ακριβώς στα ρουθούνια τους και εισέβαλαν δια της βίας μέσα, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο δύο αντιμαχόμενα συναισθήματα αυτό της στιγμιάς ευχαρίστησης από τις μαχευτικές μεθυστικές ευωδίες και εκείνο της πλήρους απαγοήτευσης για το ανεκπλήρωτο του πόθου και της γευτικής απόλαυσης των πιο πάνω εδεσμάτων. Καθώς λοιπόν εργάζονταν εκείνη την μέρα και άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτες απολαυστικές οσμές από τα τηγανιτά αρνίσια σηκωτάκια, ακούν ξαφνικά ένα βαρύκδουτο κρότο από την απέναντι πλευρά του δρόμου. Γυρνούν προς το μαϊρκό του Πις Μιχαήλη και τι να δουν. Καθώς ο Πις Μιχαήλης, ο μάγειρας, πήγαινε να κατεβάσει το τεράστιο τηγάνι από τη φωτιά, γλίστρισε στο πάτωμα και τα τσιγαριστά μυρωδάτα σηκωτάκια μαζί με το ζεματιστό λάδι τους σκύθηκαν στο δάπεδο. Τρέχει ο Πις Μιχαήλης, παίρνει μια κουτάλα και αρχίζει να μαζεύει τα σηκωτάκια και να τα ξανατοποθετεί μέσα στο τηγάνι. Και εκεί που τα μάζευε βιαστικά, γυρνά συνέστητα το κεφάλι του προς τα απέναντι σκαρπάρικων και βλέπει 8 μάτια να τον κοιτάζουν ερωτηματικά και 8 χείλη να μυδιούν ενηγματικά.
Αφού ολοκλήρωσε το μάζεμα από το δάπεδο και έβαλε τη γυναίκα του να τα καθαρίσει και να το σφουγγαρίσει, τον βλέπουν να διασχίζει τον δρόμο και να κατευθύνεται προς το σκαρπάρικό τους και σε λίγο να μπαίνει μέσα. «Ωρα καλή σας, να χαρείτε ρε κοπελιά, να χαρείτε ότι αγαπάτε. Όχι να πείτε σε κανέναν ότι εσωνώστηκε το φλαγκού είχαμε και ότι εσύ να ξανά το και ξαναβάλα το μέσα στο διάνι, γιατί κατήσι μου. Δεν θα ξαναμπεί πελάτης μέσα στο μαϊρκό μου. Επία, χάθηκα, καταστράφηκα. Τι να μπορεί να γίνουν τα κοπελούθια μου. Όχι να το πείτε, α, λυπηθείτε με και θα μείνει πάνω μου. Εντάξει, θυκέ, αλλά δεν μπορεί να νοήσει. Έτω, κάθε μέρα να έρχεστε οι τέσσερις σας να τρώτε μούχτη για μια εβδομάδα. Εντάξει, να μπουλαλείτε. Εντάξει, θυκέ. Ελάτε που τα σήμερα έχει ωραίο φλαγκού είναι ανήτων να φάτε όσο θέλετε. Όχι, θυκέ, που τα αύριο. Εντάξει, εντάξει. Και έφυγε ο Πις Μιχαήλης, ο μάγειρας, ήσυχος πια, ότι το ατύχημα του δεν θα του κατάστρεφε την επιχείρηση. Όσο για τους τέσσερις καρπάριδες, ξεκίνησαν την επόμενη κιόλας μέρα και για μια εβδομάδα έτρωγαν δωρεάν. Έτρωγαν το βοδινό ρόστον τους, τα ντολμαδάκια τους, τα φέγγια τους και ήταν όλα μέλι. Ακόμα για αυτή η φασολάδα και αυτά τα κουκιά ήταν εξαιρετικά ευγέστα. Η ιδέα ότι δεν θα πλήρωναν τίποτε μετά το φαγητό προσέδιδε επιπρόσθετη νοστιμιά σε ό,τι φαγητό κι αν έτρωγαν. Ωστόσο, εντόμιχα, όλοι ανεξαίρετα παρακαλούσαν τον Θεό να επαναληφθεί το ατύχημα του Πις Μιχαήλη του Μάγερα για πολλές φορές ακόμα. Μετά Παρισίας ή κατηδίαν. Ένα απόγευμα του Σαββάτου, η γιαγιά η Φροσκού δίνει στον εγγονό της Παναγιώτη 60 παράδες και τον μνημονοχάρτη και του λέει να πάει στην εκκλησία να τα δώσει στον παπά για να μνημονεύσει τους πεθαμένους της. Ο Παναγιώτης πηγαίνει στην εκκλησία, δίνει στον παπά το μνημονοχάρτη και πριν προλάβει να του δώσει τους 60 παράδες, τον ρωτά ο παπάς. «Με τα παρησίας, γε μου, ή κάτι δία. Τα πράγματα σκαλέ. Θέλεις, γε μου, να τον μνημονεύσω με τα παρησίας ή κάτι δία. Ένιξε, ρωτά, σκαλέ μου, είπε νηστέτε μου. Αν με τα παρησίας, γε μου, στέκουμε μπροστά από το αιερόν, μνημονεύκω από το μνημονοχάρτη και ακούσουν ούλοι μες στην εκκλησία. Του τον κάνουν 60 παράδες. Όμως μπορώ να μνημονεύσω και κατηδία δηλαδή μέσα στο ιερό, στην Αγία Τράπεζα, αλλά ο κόσμος δεν θα ακούσει τίποτε. Του τον κάνουν ένα γρόσι. Κι όμπου τα θυκιο θέλεις. Μέσα στο ιερό, ένα ακούει ο Θεός δάσκαλε. Ακούει και μου καλό, ένα ακούει. Τότε κατηδία δάσκαλε. Δίνει στον παπά του ένα γρόσι και φεύγει. Φεύγοντας από την εκκλησία, σκεφτόταν ότι ο παπάς, σαν ευσεβής και τίμιος χριστιανός που ήταν, θα έκανε το καθήκον του στο ακέραιον και θα μνημόνευε μέσα στο ιερό. Σκεφτόταν επίσης ότι το τρισάγιο μέσα στο ιερό ήταν ακόμα καλύτερο γιατί εκεί μέσα ο παπάς βρισκόταν πιο κοντά στο Θεό. Ωστόσο, πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ότι του έμειναν 20 ολάκαιροι παράδες στο χέρι, ολόκληρο μισό γρόσι. Ευχαριστώ. Η κυρία Ελισάβετ Παντελή διαβάζει το ποίημα της «Ο κύριος Παναγιώτης, ο πραγματευτής». Για του πραγματευτή τον ερχομό, πανηγύρι γίνεται στο χωριό. Να ακούσουν το σινιάλο το γνωστό, τις πουρούς καρτερούν με καημό. Από χωριό σε χωριό, με το μόρις του περιοδεύει, με πραμάτιες φορτωμένο, από καραμέλες για παιδιά, μέχρι και πιατικά για τα νοικοκυριά. Για τον κύριο Παναγιώτη, η τάξη τέχνη είναι θαυματουργική. Ψιλικά, σουτάζ ή φερμουάρ τα βρίσκει με τα μάτια του κλειστά. Πεπειραμένος άξιος πραγματευτής, το γυνακόν το γούστο ξέρει. Θέλουν ρουχικά λαμέ παστράφτου, πριγκίπισσες να λάμπουν. Πουκάμισα φέρνει ριγωτά, καρό, σκέτα και κολαριστά. Οι λεβέντες να καλοντηθούν, να πηγαίνουν να λειτουργηθούν. Έχει πληθώρα ήδη της πρικός, από μετάξι και βαμβακερό. Που των κοπέλων τέρπουν τις καρδιές, για κέντημα με σταυροβελονιές. Οι γριούλες τον πενεύουν, σαν παιδί τους τον λατρεύουν. Ιδιαιτέρως του κρυφομιλούν, για κοιλώτες και μαντήλες του ζητούν.
Οι τιμές του είναι ευκαιρίας χαμηλές, πουλά της μετρητής, ακόμα και βερεσιέ. Στον πραγματευτή σας αποταθείτε για ό,τι άλλο επιθυμείτε. Του Κυρίου Παναγιώτη το προσόν είναι η εκτίμηση των πελατών και όσους η φτώχεια αδικά από καρδιάς τους βοηθά. Των πελατών του τις παραξενιές υπομονετικά φροντίζει. Ο πελάτης έχει πάντα δίκαιος, χαμογελαστός διευκρινίζει. Μα ήδη άρχισε να σουρουπώνει, ώρα για μάζεμα και επιστροφή, να έχει χρόνο να φορτώσει για την περιοδία την αυριανή. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος του προγράμματος, με το βιβλίο στις φλόγες του κυβερνίου του Χριστόδουλου Γαλατοπούλου. Αρχίζουμε με τον χαιρετισμό που απευθύνει ο κύριος Χριστόδουλος Γαλατοπούλος, έγγονος του συγγραφέα. Διαβάζει ο κύριος Ανδρέας Καραολής. Στις φλόγες του κυβερνίου του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου. Χαιρετισμός του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου, εγγονού του συγγραφέα, στην παρουσίαση του βιβλίου στην Ελληνική Κυπριακή Αδερφότητα Λονδίνου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της οικογένειας του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου, την Ελληνική Κυπριακή Αδερφότητα και τον κύριο Άντι Παναγιώτου Χατζιοδυσσέως για την παρουσίαση του βιβλίου του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου στις φλόγες του κυβερνίου. Αυτό το βιβλίο είναι η πιο εκτεταμένη πρωτογενής πηγή για την εξέγερση του Οκτωβρίου του 1931. Είναι βασικά το ημερολόγιο του τότε βουλευτή και μετέπειτα για 10 χρόνια εκλεγμένου δημάρχου της Πάφου Χριστόδουλου Γαλατόπουλου. Για την ανάμειξή του στην εξέγερση ο συγγραφέας καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλακή, την πιο μεγάλη ποινή που επεβλήθηκε σε Κύπριο πολιτευτή. Το βιβλίο γράφτηκε στα αγγλικά γιατί είχε σκοπό να διαφωτίσει τον αγγλικό λαό για την κακοδιοίκηση και την καταπίεση που υφίστατο η Κύπρος από το αποικιακό καθεστώς. Πολύ σημαντικός ο ρόλος στην έκδοση και του μεταφραστή Άντι Παναγιώτου Χατζιοδυσσέως στην ιδιαίτερα απαιτητική μετάφραση, διότι ο συγγραφέας εκτός από πολιτικός ήταν και λογοτέχνης, ποιητής και το έργο του αυτό ήταν γραμμένο σε γλώσσα λογοτεχνική με πολλές λογοτεχνικές παρεμβολές. Θεωρώ ότι η έκδοση του βιβλίου από τις εκδόσεις Κώστα Επιφανίου, ενώ για 80 ολόκληρα χρόνια βρισκόταν στη λύθη, καλά φυλαγμένο σε ένα συρτάρι, ήταν μια πραγματική συμβολή στην ιστορία της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Χριστόδουλος Γαλατόπουλος, εγγονός του συγγραφέα. Στη συνέχεια, σύντομη βιογραφία του Χριστόδουλου Γαλατοπούλου διαβάζει η κυρία Χαρά Παπακυριάκου. Ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος γεννήθηκε το 1902. Σπούδασε νομικά στη νομική σχολή του Middle Temple του Λονδίνου και μετά από φοιτήση 2 ετών παίρνει το πτυχίο του ως Barrister at Law σε ηλικία μόλις 20 χρονών. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, παντρεύεται τη Χρυστάλλαν Κακογιάννη, αδερφή του Σερ Παναγιώτη Κακογιάννη, και εξασκεί το δικηγορικό επάγγελμα. Το 1929, σε ηλικία 27 χρονών, εξελέγει βουλευτής Πάφου στην τότε Βουλή της Αποικιακής Περιόδου. Το 1931, με τα Οκτωβριανά, παρετήθηκε από τη βουλευτική του ιδιότητα. Θεωρήθηκε από την Αποικιακή Διοίκηση ως ένας από τους υποκινητές, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλακή. Το 1943, στις πρώτες εκλογές που επέτρεψε η Αποικιακή Διοίκηση μετά τα Οκτωβριανά, εξελέγει Δήμαρχος Πάφου. Στη θέση του Δημάρχου Πάφου έμεινε 10 χρόνια
έως το 1953. Κατά τη δημαρχία του, προώθησε την εκτέλεση πολλών έργων. Το λογοτεχνικό του έργο αρχίζει από το 1931, ενώ εκτείει την καταδίκη του στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας, ως ξέσπασμα της οργής του κατά της καταπίεσης των Βρετανών, αλλά και του πόνου του, όταν πληροφορήθηκε ότι μέσα σε 15 μέρες πέθαναν και οι δύο γονείς του. Μετά την αποφυλάκησή του, εκδίδει τα τραγούδια της φυλακής το 1936, τις στίγιες κραυγές το 1938, τα επιθαλάμια το 1939 και το γράμμα του στρατιώτη το 1940. Το μεταφραστικό του έργο είναι εξίσου πλούσιο. Μετέφρασε στα ελληνικά το ποίημα «Χαμένος παράδεισος» του John Milton, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου παραμένει μέχρι σήμερα ανέκδοτο, ως επίσης και πολλές από τις μεταφράσεις του πολλών άλλων Άγγλων και Αμερικάνων ποιητών. Τελευταία, εκδόθηκε το ποίημα του «Παγκόσμιο άσμα» το 2004, καθώς και η μετάφραση των απομνημονευμάτων του στις φλόγες του Κυβερνίου το 2011. Ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος πέθανε το 1953 σε ηλικία 51 ετών. Ακολουθεί η παρουσίαση του βιβλίου από τον μεταφραστή του βιβλίου στα ελληνικά, Dr. Άντι Παναγιώτου Χατζηδιώτης. Το βιβλίο «Στις φλόγες του Κυβερνίου» του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου σε ελληνική μετάφραση δική μου εκδόθηκε το 2011 από τις εκδόσεις Κώστα Επιφανίου στη Λευκωσία. 2,5 χρόνια προηγουμένως, ο κύριος Χριστόδουλος Γαλατόπουλος, εγγονός του συγγραφέα, ψυχίατρος στο επάγγελμα, με προσέγγισε μέσω της Ένωσης Συγγραφέων ΠΕΝ για να μεταφράσω στα ελληνικά το βιβλίο του, το βιβλίο των απομνημονευμάτων του παππού του. Μου παρέδωσε ένα αντίγραφο του δαχτυλογραφημένου ανέκδοτου αγγλικού χειρογράφου του συγγραφέα για να το μελετήσω και να μπορούσα να αναλάβω τη μετάφρασή του. Το θέμα των απομνημονευμάτων ήταν η εξέγερση του 1931 ή τα Οκτωβριανά, όπως είναι γνωστή η εξέγερση αυτή. Το θέμα αυτό πάντοτε μου προκαλούσε ενδιαφέρον, γιατί ο πατέρας μου, ο οποίος έζησε τα Οκτωβριανά, ήταν τότε 17 χρονών, μου έκανε συχνές αναφορές κάθε φορά που περνούσαμε έξω από το Κυβερνείο, το Προεδρικό Μέγαρο, όπως είναι σήμερα. Μου έλεγε για τον αυθόρμητο εξεσηκωμό και την πορεία του λαού προς το Κυβερνείο, τις συγκρούσεις έξω από το Κυβερνείο, τον εμπρισμό του Κυβερνείου που έγινε παρανάλωμα του πυρός και την επομένη ήταν ένας σωρός στάχτης. Στη συνέχεια, οπότε τύχαινε να δημοσιευτούν άρθρα στις εφημερίδες κατά την επέτειο αυτή, τα διάβαζα με πολύ ενδιαφέρον. Για τον λόγο αυτό θεώρησα ότι το έργο έπρεπε δίχως άλλο να μεταφραστεί και να εκδοθεί, γιατί θα ήταν κρίμα και μεγάλη παράληψη να παραμείνει στην αφάνεια. Με τη μετάφραση του στα ελληνικά και την έκδοσή του θα έχει άπλετο φως στα γεγονότα, αφού ο ίδιος ο συγγραφέας όχι μόνο τα έζησε λεπτό προς λεπτό, αλλά πρωτοστάτησε σε αυτά και φυλακίστηκε από την αποικιακή κυβέρνηση για τη συμμετοχή του. Ένας άλλος λόγος που με ώθησε να αναλάβω τη μετάφραση του έργου, χωρίς δεύτερη σκέψη, ήταν η εκτίμησή μου ή ακόμα και ο θαυμασμός μου προς την προσωπικότητα και το έργο του Χριστόδουλου Γαλατόπουλου. Με το έργο του είχα ασχοληθεί αρκετά στο παρελθόν, ιδιαίτερα με την ποίησή του και τις μεταφράσεις του των Άγγλων ποιητών του Όσκαρ Ουάιλντ και του Τζον Μίλτον. Ο συγγραφέας είχε μια ιδιαίτερη αγάπη και ένα πάθος με την αγγλική ποίηση και την αγγλική λογοτεχνία γενικότερα. Αυτό μου άρεσε ιδιαίτερα γιατί η αγγλική ποίηση ειδικά και η ποίηση γενικότερα αποτελούν και δικό μου ενδιαφέρον. Ο Γαλατόπουλος είναι από τους μόνους ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή κρατώντας στο χέρι του μια βαλίτσα η οποία αντί άλλων πραγμάτων ήταν γεμάτη βιβλία.
βιβλία ποικίλου περιεχομένου, ιστορικά, νομικά, λογοτεχνικά, αλλά κατοπλίστων βιβλία αγγλικής ποίησης του πρωτότυπο. Η ιδιαίτερη αγάπη ένιωθε για τον Άγγλο ποιητή Λόρδο Βίρονα, Λόρτ Μπάιρον, τον άνθρωπο που θεωρούσε ως το πρότυπο του Άγγλου και προς την ποίησή του, γι' αυτό οι αναφορές του στην ποίησή του είναι συχνές. Ο Γαλατόπουλος αποστήθιζε και του άρεσε να απαγγέλει ποίηματα Άγγλων ποιητών. Ακόμα και στη φυλακή, απάγγελε ποίηση από μόνος του μέσα στο κελί του και πολλές φορές μετά από παράκληση των συγκρατουμένων του. Ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος ήταν ένας ταλαντούχος συγγραφέας και ποιητής, γνωστός ιδιαίτερα για τις ποιητικές του συλλογές «Στίγιες κραυγές» και τα τραγούδια της φυλακής. Είχε ταλέντο στο γράψιμο τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Η γλώσσα του στο έργο του αυτό είναι πολύ πλούσια και ιδιωματική και γεμάτη από αναφορές τόσο στην αρχαία ελληνική και αγγλική λογοτεχνία όσο και στην ελληνική και σκανδιναβική μυθολογία, στην Βίβλο, το Σύμπαν, σε Έλληνες και Ευρωπαίους συγγραφείς και ποιητές, σε πολιτικές και εκκλησιαστικές προσωπικότητες της εποχής του στην Κύπρο και στο εξωτερικό, σε ιστορικά και άλλα γεγονότα. Οι πολλές και συχνές αναφορές του καθιστούσαν το έργο του πολύ ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά δύσκολο, πολύπλοκο και χρονοβόρο στη μετάφραση. Γιατί έπρεπε ως μεταφραστής να ανατρέχω σε εγκυκλοπαίδειες ή σε εξειδικευμένα βιβλία αναφοράς για να δώσω επεξηγήσεις υπό μορφή υποσημειώσεων, ούτως ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να αντιλαμβάνεται ακριβώς το νόημα και το μήνυμα που ήθελε να μεταδώσει ο συγγραφέας με τις συγκεκριμένες του αναφορές. Ο συγγραφέας γράφει με τέτοιο τρόπο που εμπλέκει τον αναγνώστη και τον κάνει να ζει τα γεγονότα έντονα, λεπτό προς λεπτό, στιγμή προς στιγμή. Εγώ ως μεταφραστής, κατά τη μεταφραστική διαδικασία, ενσυνείδητα και ασυνείδητα, είχα ταυτιστεί με τον συγγραφέα πλήρως. Έγινα ένα μαζί του για να μπορέσω να αποδώσω πιστά τα νοήματα, τα μηνύματα που ήθελε να μεταδώσει ο συγγραφέας. Διαβάζοντας το βιβλίο, ο αναγνώστης βρίσκεται δίπλα στον συγγραφέα κατά τη στιγμή της σύλληψής του, με την κατηγορία ότι ηγήθηκε της εξέγερσης. Ακολουθεί τον συγγραφέα όταν επιβιβάζεται στο Βρετανικό καταδρομικό Αγκάστα στην Πάφο με προορισμό τη Λεμεσό. Με την άφηξη του καταδρομικού στη Λεμεσό, ο συγγραφέας οδηγείται στο κάστρο της Λεμεσού για τις απαιτούμενες διαβώσεις. Ακολούθως, με συνοδεία επιβιβάζεται σε ένα αυτοκίνητο και το μεταφέρουν στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας, στην Πτέρυγα αριθμός 5, όπου και τον οδηγούν στο κελί του. Στη θέα του κελιού του, τόσο ο συγγραφέας όσο και ο αναγνώστης που τον ακολουθεί νοερά, αισθάνονται σοκ. Ο συγγραφέας περιγράφει ζωφερά τις άσχημες κτηριακές συγκαταστάσεις των φυλακών, τις άθλιες συνθήκες ζωής, τις σκληρές και γεμάτες πλήξη και ανία, καθημερινές δραστηριότητες, τις δυσάρεστες αλλά κάποτε ευχάριστες συναναστροφές των κρατουμένων. Ο αναγνώστης συμπάσχει μαζί με τον συγγραφέα μέσα στο κελί του στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας. Οι περιγραφές είναι πάμπολες, δεδομένου ότι ο συγγραφέας έκανε 4 ολόκληρα χρόνια κρατούμενος από το 1931 μέχρι το 1936. Στη συνέχεια, ο συγγραφέας μεταφέρεται στη Λεμεσό για να παραστεί στη δίκη του. Γίνεται η δίκη και ο συγγραφέας καταδικάζεται σε 4 χρόνια φυλακή. Ο συγγραφέας μεταφέρεται εκ νέου στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας για να χτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Μέσα στη φυλακή ο αναγνώστης νιώθει σαν να είναι συγκρατούμενος του συγγραφέα. Τον βλέπει που διαβάζει όπως πάντα, που γράφει, που συνομιλεί με τους συγκρατούμενους του, που στοχάζεται,
που οραματίζεται, που δεν εφησυχάζει, που δεν πάβει να σκέφτεται και να αγωνιά και να αγωνίζεται για τον λαό, αποστέλλοντας επιστολές στον κυβερνήτη, αναπληρωτή κυβερνήτη και άλλους και καταγγέλλοντας τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης του λαού. Για να καταδείξει πιο έντονα την τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο λαός, ο Χριστόδουλος Γαλατόπουλος θεώρησε σκόπιμο να συμπεριλάβει στο τελευταίο κεφάλαιο των απομνημονευμάτων του και το μνημόνιο που ο Σέρπα Ναγιώτης Κακογιάννης, πατέρας του σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη και της Στέλλας Σουλιώτη και κουνιάδος του συγγραφέα, απέστειλε ως βουλευτής του Νομοθετικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας τον Ιούλιο του 1929, στο οποίο περιγράφει και αυτός τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης του λαού, τη φτώχεια και τη μιζέρια του λαού και καταγγέλει με σκληρή γλώσσα την κακοδιαχείριση του κυβερνήτη Σερ Ρόλαν Στόρς. Σχετικά με αυτή την εξέγερση, ο Γαλατόπουλος αφιερώνει ειδικά κεφάλαια, όπου παραθέτει τα γεγονότα από πρώτο χέρι, με κάθε λεπτομέρεια, αφού τα έζησε στιγμή προς στιγμή, λεπτό προς λεπτό. Σε αυτά παραθέτει την αναφορά που απέστειλε ο κυβερνήτης Σερ Ρόλαν Στόρς στον Υπουργό Απικιών της Μεγάλης Βρετανίας, στην οποία ο κυβερνήτης εκθέτει τα γεγονότα της εξέγερσης και κατηγορεί τους πολιτικούς ηγέτες ότι υποκίνησαν τον κόσμο να εξεγερθεί εναντίον των Άγγλων, απεκτιόμενος με αυτόν τον τρόπο των δικών του ευθυνών. Ο Γαλατόπουλος αναλύει την αναφορά σημείο προς σημείο, αντικρούει κάθε ψευδή ισχυρισμό του Σερ Ρόλαν Στόρς και καταδεικνύει ότι η εξέγερση ήταν μια αυθόρμητη έξαρση ενθουσιασμού και αν ο κυβερνήτης δεχόταν να παραλάβει ένα υπόμνημα διαμαρτυρίας από το πλήθος στην είσοδο του κυβερνίου, ίσως η διαδήλωση να τέλειωνε εκεί. Ωστόσο, ο κυβερνήτης περιφρόνησε τον κόσμο και αρνήθηκε να τους δεχτεί. Το γεγονός αυτό εξόργησε τον κόσμο, ο οποίος αντέδρασε βία. Η φρουρά άνοιξε πυρ. Υπήρξαν θύματα και το πλήθος προέβησε βιοπραγίες με αποτέλεσμα την πλήρη κατάκαυση του κυβερνίου. Τα γεγονότα στη Λευκωσία μαθεύτηκαν γρήγορα και η εξέγερση επεκτάθηκε σε όλες τις πόλεις. Όσον αφορά στην κατηγορία ότι με τη δική του συμβολή και ανάμειξη υποκίνησε τον κόσμο στη Λεμεσό και στο Πισούρι να εξεγερθεί, ο Γαλατόπουλος παραθέτει τα γεγονότα στιγμή προς στιγμή, λέγοντας ότι όχι μόνο δεν παρότρινε τον κόσμο, το πλήθος, να εξεγερθεί στη Λεμεσό, αλλά προσπάθησε να το κατευνάσει, μπαίνοντας ο ίδιος ανάμεσα στο οργισμένο πλήθος και στο ναυτικό απόσπασμα που ήταν έτοιμο να ανοίξει πυρ εναντίον των διαδηλωτών. Εις δε το Πισούρι, πάλι, όχι μόνο δεν παρότρινε τον κόσμο να εξεγερθεί, αλλά προσπάθησε να τον αποτρέψει από το να επιτεθεί και να καταλάβει τον αστυνομικό σταθμό, γνωρίζοντας τις συνέπειες που θα προκαλούσε μια τέτοια πράξη, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Κατάφερε όμως να κλειδώσει τους αστυνομικούς από βίαιο λιντσάρισμα. Παρ' όλα αυτά, στη δίκη του, η απολογία του δεν έγινε αποδεκτή και όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλακή. Τελειώνοντας τη σύντομη αυτή αναφορά στο βιβλίο «Στις λόγες του κυβερνίου» και στο συγγραφέα Χριστόδουλο Καρατόπουλο, θα ήθελα να τονίσω ότι αισθάνομαι πολύ ευτυχής, γιατί η μεταφραστική διαδικασία που κράτησε 2,5 ολόκληρα χρόνια έφτασε σε αίσιο τέλος με την έκδοση του βιβλίου αυτού. Το βιβλίο βγήκε από τον τουλάπι της λύθης και της αφάνειας, όπου βρισκόταν για 80 ολόκληρα χρόνια και τώρα μπορεί να διαφωτίσει και να πληροφορήσει τον αναγνώστη με κάθε λεπτομέρεια για τα γεγονότα πριν, κατά και μετά την εξαίρεση του 1931, δηλαδή τα Οκτωβριανά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νάντι Παναγιώτου, γιατί
μας έφερε απόψε εδώ αυτά τα βιβλία, τα οποία αρκετοί από μας θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να τα διαβάσουμε και να τα χαρούμε. Και παρακαλώ τώρα μια μικρή δεξίωση για όλους και να μιλήσουμε και με τον συγγραφέα. Όσοι επιθυμείτε βιβλία, μπορείτε να έρθείτε εδώ και θα τα υπογράψει ο συγγραφέας για σας. Σας ευχαριστούμε. Εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου όλους εσάς που τιμήσατε με την παρουσία σας την απόψινη εκδήλωση. Και να μην αναφέρω όλους ονομαστικά, όμως θέλω να εκφράσω ιδιαίτερες μου ευχαριστίες στον Γραμματέα της Ελληνικής Κυπριακής Αδερφότητας, κ. Αντρέα Καραουλή, για την πρωτοβουλία που είχε για αυτή την εκδήλωση, και στον Γενικό Πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κ. Ιωάννη Κουκουλαρίδη, με την παρουσία του εδώ μας ετοίμησε, και με τον χαιρετισμό που απέφθηνε, ας πούμε, παράδειγμα, νομίζω ότι ήταν σημαντική η συμβολή τους. Σας ευχαριστώ.